Είναι τα χρόνια που λείπω από την τηλεόραση. Παρακολουθούσες όμως πάντα. Δεν είναι σίγουρο, ναι. Αλλά αντιλαμβάνομαι και έχω μάθει. Όντως έλειπες, ναι. Εγώ εκείνο που ξέρω για την Κωνσταντίνα, χωρίς να την έχω συναντήσει ποτέ. Και τηλεοπτικά την έχω δει άθροισμα 10 λεπτά. Άθροισμα. Ότι υπάρχει ομάδα τεχνικών, κάμερες, στον αέρα, πανελίστες, παρουσιαστές, που χάσαν τη δουλειά τους. Που χάσαν τη δουλειά τους. Από ένα πλάσμα μηδενικού ταλέντου. Η Ναταλία είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο όμως. Όχι, εγώ λέω... Ναι, λέει μην τα βάζετε μόνο μαζί της, γιατί ο Αναμάρτος πρώτος το λίθο βαλέτο και έχει απόλυτο ναι, αλλά το λέει με έναν τρόπο... Ποιος έδωσε αυτή την εξουσία. Πού διαφωνώ με την Ναταλία. Έχει έναν τρόπο που για να πάει στην πηγή, που στην πηγή μπορεί να μην μπορούμε να πάμε για πάρα πολλούς λόγους, όχι εξουσίας. Είμαι ο άνθρωπος που όταν συνομιλώ με τον ίδιο τον άνθρωπο, τον φορέα της εξουσίας, του τα λέω έξω από τα δόντια. Αλλά υπάρχει μια ιεραρχία μέχρι να πας στην πηγή. Ναι, αν έχει φύγει από τη ζωή τώρα, δεν μπορώ εγώ να παίξω το παιχνίδι των φαντασμάτων. Εγώ δεν πιστεύω ότι... Άλλο θέλω να πω. Αυτό όμως, όταν ένας άνθρωπος εξαιτίας του κακομαθημένου του, ότι έτσι φερότανε, έχουν χάσει πάνω από 10, 20, 30 άτομα διαφόρων χώρων τη δουλειά τους, δεν είναι ο αναμάρτητος πρώτον ζωή. Είναι ένα τοξικό άτομο που ένα σκαλοπατάκι, 2-5 χίλια, ανέβηκε, έφαγε κεφάλια. Αυτό για μένα είναι ωραία. Γραφή. Από εκεί και πέρα... Επειδή περιμένει το παιδάκι, το... θέλω λίγο να ρίξουμε τους τόνους. Ναι, το ποιος της έδωσε την εξουσία, ναι, είναι ο ηθικός αυτουργός. Αυτός ο ηθικός αυτουργός φταίει με φυσικό αυτουργό, δηλαδή μετέτρεψε μια κοπέλα άμυαλη σε κίλερ. Αυτή λοιπόν, είναι η άποψή μου. Εγώ πιστεύω ότι η Ναταλία δεν εννοούσε ακριβώς αυτό. Έχω μια δεύτερη ανάγνωση. Για πες. Μπορεί κάποιος λοιπόν να δίνει την εξουσία που όντως δεν θα αναφερθούμε γιατί μπορεί να έχει φύγει από τη ζωή κτλ. Και επειδή η Ναταλία έχει απόλυτο σεβασμό σε αυτό, είμαι σίγουρη. Ίσως εννοεί και τους από κάτω λοιπόν από αυτόν τον άνθρωπο. Όχι, που την άφηναν να έχει αυτή την εξουσία. Επειδή έχω προσωπική σχέση με τα πράγματα. Και μπορεί να ήταν και ισχυροί παρουσιαστές του Α. Μπορεί να ήταν κάποιοι άνθρωποι στη διοίκηση του καναλιού που την άφηναν και έχει αυτή την εξουσία που τώρα να υπάρχουν ακόμα σε άλλα κανάλια. Αλλά όλοι αυτοί. Ακριβώς. Δηλαδή η Ναταλία εννοούσε όλους αυτούς. Δεν είναι πάντα ένας. Ότι κάποιος μπορεί να πήγαινε σε αυτόν τον άνθρωπο, του πει: Κοίταξε, εδώ υπάρχει αυτό και του λέγανε όλοι. Ξέρεις τι γίνεται, Καταρίνα. Εγώ αυτό αντιλήφθηκα. Μέσα σε όλους αυτούς. Εγώ το πήρα λάθος. Μέσα σε όλους αυτούς όμως είναι και η Ναταλία. Και μετά Χριστόν Προφήτες είναι. Γιατί πολύ... είναι η Ναταλία μέσα. Γιατί η Ναταλία πού δούλευε, στην τηλεόραση δεν δούλευε τότε. Ναι, η Ναταλία δεν είχε πολλά με την Κωνσταντίνα. Δεν υπόθηκε όμως κάτι από τότε. Τον Α, δεν είπε έτσι. Το όνομα, ποιο είναι, λε ο αυτό που λέμε τώρα θα μπορούσε να το είχε πει η Ναταλία τότε τη στιγμή που το γνωρίζει. Μπορεί να το είχε πει η Ναταλία, έχασε τη δουλειά τη. Ναι, μα είχε φύγει από τον Ναταλία. Μπορεί να το είπε Γρηγόρη. Ναι, είχε φύγει. Μπορεί να το είπε εκεί που έπρεπε. Τότε που έπρεπε. Υπόθηκε. Δεν είναι όλα καταγγελία. Δεν είναι όλα να βγω στον αέρα να πω. Εδώ υπόθηκε. Τότε λοιπόν αυτό γιατί γίνεται τώρα. Λόγω της συνέντευξης. Ας το έκανε από τότε η Ναταλία που έχασε και τη δουλειά της. Λόγω της... Ένας λόγος παραπάνω. Νομίζω τα είχε πει πάνω κάτω. Λόγω αν το θυμάμαι. Αν το είχε κάνει, τα παίρνω όλα πίσω. Αλλά επειδή εγώ δεν θυμάμαι. Έχω κάνει συνέντευξη εκείνη την περίοδο στο ΟΚ με την Ναταλία Γερμανού. Ο στόχος ήταν όντως η Κωνσταντίνα. Έχει γράψει κάποια tweet η Ναταλία και θέλουμε να τα διαβάσουμε, γιατί ακριβώς εξηγεί τι έχει υποθεί. Πάντως σε ό,τι αφορά, επειδή έλεγε. Πάμε να τα δούμε. Ναι. Όχι, εδώ πάντως. Να τα βούμε τώρα. Εδώ μέσα μισοί έχουν χάσει τη δουλειά τους. Όποτε βγαίνει, τους ακούω. Λοιπόν, παιδιά, βρείτε λίγο τα tweets της Ναταλίας για να μην λέμε τα δικά μας. Το ιερό δικαίωμα στη δουλειά. Μέχρι να βρούμε τα tweets, να δούμε ένα βίντεο.